Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αλήθεια πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να διακηρύσουν την πίστη τους και να προβάλλουν την εμπορευματική πλευρά, κυρίως, για να μην πω δηλαδή και αποκλειστικώς, της τέχνης και του πολιτισμού. Έτσι και χθες με την τοποθέτησή της, κυρία Υπουργός, προκειμένου να υπερασπιστεί αυτή τη θέση, έκανε επίκληση πρώτα της διεθνούς βιβλιογραφίας, γενικώς και αόριστος φυσικά, μετά μιας μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος του 2014, λες και οι τραπεζίτες να μπορούν να δουν τον κόσμο και αλλιώς, εκτός από το να τα βλέπουν όλα ως εμπορεύματα και ως κέρδη, καθώς και μιας μελέτης της UNESCO, λησμονώντας όμως ότι σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς αντανακλώνται τελικά πάντα οι διεθνείς συσχετισμοί και όλοι σήμερα γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι συσχετισμοί και πόσο αρνητικοί είναι αυτοί οι συσχετισμοί για τους λαούς και για τα δικαιώματά τους. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θεωρεί ως δεδομένο το ότι η τέχνη αποτελεί εμπόρευμα και επομένως αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς αυτό το εμπόρευμα θα γίνει πιο κερδοφόρο, πώς θα συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην καπιταλιστική ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της ελληνικής αστικής τάξης. Όλα αυτά περικλείονται μέσα σε λίγες φράσεις στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Τι διαβάζω. Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, χαρακτηρίζεται από υψηλής έντασης εργασία, προσφέρει θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην καθημερινή ζωή των πολιτών όσο και στην επιδραστικότητα της χώρας διεθνώς, καθώς αποδεδειγμένα αποτελεί πηγή ήπιας ισχύως. Όχι, αυτό δεν είναι απόσπασμα από μια διάλεξη μαθήματος σε κάποια οικονομική σχολή, είναι η εισαγωγή του σημερινού νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Και ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, εμφανίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, Λαύρος, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της τέχνης και του πολιτισμού από τη Νέα Δημοκρατία. Αφήνω στην άκρη το γκροτέσκο του όλου σκηνικού. Μάλιστα, ποιος εμφανίζεται, ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως κυβέρνηση υπηρέτησε πιστά και βάθινε την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και της τέχνης, όπως έδειξε με τη στάση του τόσο στο θέμα της αμαρτωλής ΑΕΠΗ, αλλά και γενικότερα στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Ποιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν δίστασε να υπογράψει την κατάπτυστη μεταβίβαση στο λεγόμενο υπερταμείο για 99 παρακαλώ χρόνια όλων των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων της πατρίδας μας για να αξιοποιηθούν αυτά εμπορικά. Στην πραγματικότητα και στον πολιτισμό, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν εκείνη τη γνωστή παροιμία «Το να χέρι νι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο», δηλαδή την επιχειρηματικότητα, άρα την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Φυσικά, κανείς, ούτε και εμείς ασφαλώς, αρνούμαστε την πραγματικότητα, απλώς εμείς, ξέρετε, παλεύουμε να την αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα, χωρίς ποτέ να υποτασσόμαστε και να υποκλεινόμαστε σε αυτήν. Μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι στον καπιταλισμό όλα θεωρούνται ή όλα μετατρέπονται σε εμπορεύματα και ασφαλώς ούτε η τέχνη ούτε ο πολιτισμός εξαιρούνται από αυτόν τον καπιταλιστικό κανόνα. Εδώ όμως, ξέρετε, προκύπτει και ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποιος είναι τελικά ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης του πολιτισμού? Πότε πραγματώνεται ουσιαστικά η αληθινή λειτουργία της τέχνης? Όταν υποτάσσεται στην επιχειρηματικότητα καταδικασμένη να γίνει μια μηχανή κερδών για λίγους, ή όταν εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, όταν καλλιεργεί την ψυχή του, όταν εξευγενίζει το συναίσθημά του, όταν του δείχνει την αλήθεια της ζωής και της πραγματικότητας,
όταν τον βοηθά να κατανοεί τη δύναμή του, να την αλλάζει αυτή την πραγματικότητα, να τον αλλάζει αυτόν τον κόσμο προς το καλύτερο, δηλαδή σύμφωνα με τις τωρινές σύγχρονες ανάγκες του. Και αυτό, ξέρετε, κυρία Μενδώνη, δεν είναι μια απλή έκθεση ιδεών, όπως μάλλον υποτιμητικά είπατε χθες, αλλά είναι το μεγάλο, είναι το πραγματικό δίλημα της εποχής μας και στον πολιτισμό, όπως και σε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα. Και η απάντηση που δίνεται, ξέρετε, σε αυτό το δίλημα έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα, ειδικά για τους ανθρώπους του λαού. Να λοιπόν, γιατί η αντιμετώπιση του πολιτισμού ως εμπόρευμα είναι καταστροφική για τον ίδιο τον πολιτισμό καταρχήν. Όχι γιατί η κατανάγκη εμπορική τέχνη είναι κακή, αλλά γιατί είναι σημαδεμένη από αυτόν τον ίδιο το σκοπό της. Καθώς η εμπορευματοποιημένη τέχνη δεν είναι μια ελεύθερα αναπτυσσόμενη τέχνη, αλλά είναι μια τέχνη που την καθορίζει, που την κατευθύνει η μεγιστοποίηση του κέρδους για τον επιχειρηματία και για την καπιταλιστική οικονομία. Και αν τώρα το περιεχόμενο ενός έργου τέχνης είναι ψεύτικο, είναι βλαβερό, αντικοινωνικό, αυτό καθόλου μα καθόλου δεν ενδιαφέρει. Το μόνο που ενδιαφέρει την αντίληψη της εμπορευματοποιημένης τέχνης είναι το έργο αυτό να πουλάει. Και όταν μιλάμε εδώ, ξέρετε, για το κέρδος, δεν το εννοούμε μόνο με τη στενή του, την οικονομική του έννοια, αλλά και με την ευρύτερη του, την ιδεολογική. Με αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι εμποτισμένο μέχρι το μεδούλι του το σημερινό νομοσχέδιο. Μόνη του έγνοια η δημιουργία προϋποθέσεων για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων στο σύγχρονο πολιτισμό μέσα από το τετράπτυχο. Επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ποιο είναι τώρα το ζουμί του νομοσχεδίου? Η ίδρυση του φορέα με την ονομασία Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας Ακροπόλ, το οποίο θα έχει ως αποστολή αυτό το κέντρο να γίνει το εργαλείο, να γίνει το όχημα ώστε να κατευθυνθεί η μικρή καλλιτεχνική παραγωγή, η οποία στη χώρα μας κυριαρχεί ακόμη, να κατευθυνθεί στα πλοκάμια της μεγάλης επιχειρηματικότητας. Θα αρκούσε αυτό και μόνο για να το καταψηφίσουμε. Όμως, για να το δούμε και λίγο στα πιο βασικά του από τα σημεία. Η επιλογή της λειτουργίας του Ακροπόλ ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου εξηγείται από το στόχο του. Από τη στιγμή που αυτό το κέντρο πολιτισμού τίθεται στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας, είναι πολύ λογικό να λειτουργεί και το ίδιο με όρους επιχειρηματικότητας και σκοπό το κέρδος για την αύξηση των εσόδων του. Και ας αναφέρεται στο νομοσχέδιο, τελείως υποκριτικά ασφαλώς, ότι τάχα είναι ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Ακροπόλ εμφανίζεται λοιπόν ως ένας φορέας που επιδιώκει να βοηθήσει τους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες και τις μικρές εκείνες καλλιτεχνικές ομάδες να γίνουν πετυχημένοι επιχειρηματίες, προσφέροντάς τους, ακούστε, και επιχορηγήσεις, αλλά κυρίως τεχνογνωσία, για να βρίσκουν χρηματοδότηση, επιχειρηματικές δεξιότητες, κόμβους πληροφόρησης, ευκαιρίες προβολής του έργου τους, μεθόδους αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, δομές φιλοξενίας για ανταλλαγή καλλιτεχνικών εμπειριών, τα περίφημα residencies, δυνατότητες διασύνδεσης και μεταξύ τους, κυρίως όμως δυνατότητες διασύνδεσης, και εδώ είναι η ουσία, και ευκαιρίες συμπράξεων με τα γνωστά και πολυδιαφημισμένα ιδρύματα των μεγαλοκαπιταλιστών, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναλάβει με το ασμείο το πάντα την υπόθεση του πολιτισμού στη χώρα μας. Ονόματα δεν λέμε. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στόχος είναι να καταστούν βιώσιμες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμού. Είναι όμως μόνο αυτό θέμα μόνο επιχειρηματικών δεξιοτήτων και κατάλληλης τεχνογνωσίας? Όχι βέβαια. Απόδειξη το ότι ακόμα και επιχειρηματική κολοσσή, παρακαλώ, της πολιτιστικής βιομηχανίας, με τεράστια τεχνογνωσία στο μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις, βλέπουμε να καταραίουν κάτω από την πίεση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Άλλος είναι ο πραγματικός στόχος. Και ας μην αναφέρεται ρητά.
Στόχος είναι να πάψουν να υπάρχουν τόσες πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες, να συγκεντρωθεί δηλαδή μέσα και από τη δραστηριότητα του Ακροπόλ, όχι αποκλειστικά μόνο μέσα από αυτό, να συγκεντρωθεί η καλλιτεχνική παραγωγή σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε όσες μικρές επιχειρήσεις τέλος πάντων αποδειχτούν πιο ανθεκτικές, προκειμένου να γίνουν τι, δορυφόροι των μεγάλων του πολιτιστικού χώρου και των γνωστών ιδρυμάτων που έχουν στήσει όλοι σχεδόν οι μεγάλοι κεφαλαιοκράτες, ιδρυμάτων που δεν φημίζονται βέβαια και ιδιαίτερα για την πρωτογενή καλλιτεχνική τους παραγωγή, παρά την ψάχνουν να τη βρουν έτοιμη. Εξίσου, άμεσος στόχος του νομοσχεδίου είναι και η όσο γίνεται πιο μαζική προσέλκυση των νέων ειδικά καλλιτεχνών, που παίνονται αυτό το διάστημα με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο σε αυτήν την εποχή της πανδημίας, χωρίς μάλιστα για τους περισσότερους από αυτούς την παραμικρή βοήθεια από το κράτος, ώστε να δουν όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες το όλο εγχείρημα του κέντρου Ακροπόλ ως μια σανίδα σωτηρίας. Αφού όμως πρώτα αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες πληρώσουν και ένα πάρα πολύ ακριβό αντίτιμο για τους ίδιους, μα και για την τέχνη τους. Ποιο είναι αυτό το αντίτιμο? Η υποχρέωσή τους να ενστερνιστούν και να ζυμωθούν με τις κάλπικες αξίες της καπιταλιστικής αγοράς, να εγκολποθούν τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου για τον πολιτισμό και να ενσωματωθούν σε αυτές τις επιλογές. Με ποιον άραγε σκοπό? Στην καλύτερη περίπτωση, για τους περισσότερους από αυτούς, τους νέους καλλιτέχνες, να αποτελέσουν ένα χρήσιμο για τα κέρδη και αναλώσιμο φθηνό εργατικό δυναμικό, βορρά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και καύσιμη ύλη της αποκαλούμενης πολιτιστικής οικονομίας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φράσης του νομοσχεδίου της αιτιολογικής έκθεσης περί της ανάπτυξης, λέει, πλαισίου που θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμα εργασιακά μοντέλα. Λόγος στο νομοσχέδιο γίνεται και για το κοινό της τέχνης και του πολιτισμού, το οποίο σύμφωνα με το νομοσχέδιο επιδιώκεται αυτό το κοινό να μεγαλώσει. Καλό ακούγεται αυτό και θα περίμενε κανείς καταρχήν αυτή η προσπάθεια λογικά να ξεκινά συστηματικά από το σχολείο, για να ανυψωθεί το μορφωτικό, το πολιτιστικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων, ώστε να μπορούν να κατανοούν, να μπορούν να συλλαμβάνουν και να απολαμβάνουν κάθε μορφή της τέχνης. Τι βλέπουμε όμως? Στην ίδια κυβέρνηση, από τη μια το Υπουργείο Πολιτισμού να μιλά για την αύξηση του καλλιτεχνικού κοινού και από την άλλη το Υπουργείο Παιδείας να υποβαθμίζει και να καταργεί τα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία. Υποκρισία στο ανάγνωσμα λοιπόν. Και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό το πόσο απαραίτητος είναι ο ελεύθερος χρόνος για να έχει κανείς επαφή με την τέχνη. Πού να τον βρουν όμως αυτό το χρόνο τον ελεύθερο οι περισσότεροι εργαζόμενοι με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια? Πού να τον βρουν αυτόν τον χρόνο τα νέα κορίτσια, οι νέες γυναίκες που τρέχουν με την ψυχή στο στόμα από το σπίτι στη δουλειά και τα παιδιά, και αυτό που τους μένει είναι να εκτίθενται όλο και περισσότερο στα σκουπίδια της υποκουλτούρας? Όχι. Δεν ασχολείται με τίποτα και καθόλου από αυτά τα παραπάνω το νομοσχέδιο. Και τότε πώς σκοπεύει να μεγαλώσει αυτό το κοινό της τέχνης το κυβερνητικό νομοσχέδιο? Ακούστε, μα με το μάρκετινγκ και με τις νέες ψηφιακές τεχνικές διανομής. Έτσι, για να μας θυμίσει δηλαδή ξανά ότι η τέχνη ως εμπόρευμα στον καπιταλισμό απευθύνεται αποκλειστικά σε αγοραστές και όχι σε κοινωνούς. Το νομοσχέδιο δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι μέσα από το κέντρο θα επιχειρηθεί ο βαθύτερος έλεγχος των ιδεολογικών κατευθύνσεων της τέχνης, με επιλεκτική ανάδειξη και χρηματοδότηση πολύ συγκεκριμένων και αρεστών στο σύστημα καλλιτεχνικών αντιλήψεων, όπως οι τελευταίου τύπου μεταμοντέρνες, αλλά και πολύ συγκεκριμένων καλλιτεχνών αντίστοιχα. Και αν οι εθνικοί πόροι θα είναι πολύ ισχνοί, που θα είναι σίγουρα,
Ωστόσο, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαθέσιμοι μόνο εφόσον οι δράσεις που θα υποστηρίζει το Ακροπόλ θα συνάδουν με τους πολιτικούς, οικονομικούς αλλά και ιδεολογικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σε ένα τέτοιο κέντρο πολιτισμού, το οποίο θα λειτουργεί επιχειρηματικά, και το Διοικητικό του Συμβουλίο και ο Διευθυντής του αλλά και η Συμβουλευτική του Επιτροπή θα απαρτίζονται από πατενταρισμένους εκπροσώπους της επιχειρηματικής αντίληψης για την τέχνη με το ανάλογο φυσικά ιδεολογικό της περιεχόμενο. Και φυσικά σε ένα τέτοιο οργανισμό δεν υπάρχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους εκπροσώπους των φορέων, των ανθρώπων, του πολιτισμού και των τεχνών, ακόμα και αν αυτοί είναι κρατικοί φορείς, όπως είναι το Οικαστικό Επιμελητήριο, το οποίο αποκλείεται και αυτό, όπως όλοι φυσικά, από αυτό το κέντρο. Για το δεύτερο τώρα μέρος του νομοσχεδίου θα χρειαστώ 2 λεπτά ίσως, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλές ετερόκλητες διατάξεις και ισχύουν πάλι λίγο ή πολύ όσα είπαμε και για το πρώτο μέρος. Θα ψηφίσουμε βέβαια τη διάταξη του άρθρου 15 που προβλέπει την παράταση των αποσπάσεων των εργαζομένων στις κρατικές σκηνές, αλλά δεν θα συνενέσουμε στη διάταξη του άρθρου 17 για το Μουσείο Κρατικής, για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, συγγνώμη, μιας και δεν δίνει οριστική και μόνιμη λύση στο ζήτημα της στέγασης του μουσείου στο χώρο του πρώην ΦΙΚΣ, εκεί όπου δηλαδή στεγάζεται σήμερα, που τώρα ανήκει στην Αττικό Μετρό ΑΕ. Η καλύτερη λύση, το είπαμε και προχθές, είναι αυτή η διάταξη να αποσυρθεί και να έρθει μια καινούργια, η οποία θα ορίζει ότι οι σημερινές κτηριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περνάνε στην κυριότητά του ως περιουσιακό του στοιχείο, κάτι που το υποσχέθηκε, θυμίζω, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αφήσαμε για το τέλος το άρθρο 20, το κερασάκι στην επιχειρηματική τούρτα του νομοσχεδίου. Παρά το ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι βελτιώνει την υπάρχουσα νομοθεσία ως προς την προστασία των μνημείων, κινητών και ακινήτων, στην πραγματικότητα με τα όσα γράφονται στο σημείο Β της παραγράφου 4 δέλτα του άρθρου 20 για την απεικόνηση και την αποτύπωση, τις ξεχωρίζει αυτές τις έννοιες, ενός μνημείου, ανοίγει διάπλατα κερκόπορτες στο νομοσχέδιο για να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική αδειοδότηση ή το προβλεπόμενο τέλος για την απεικόνηση ή τη χρήση των μνημείων ή κάθε λογής επιχειρηματίες. Και δεν μιλάμε εδώ βέβαια για ένα ζωγράφο, όπως είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα αποτυπώνει ένα κλασικό μνημείο. Μιλάμε εδώ για μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία με μια απλή αλλίωση της εικόνας, την οποία θα εμφανίζει μάλιστα και ως καλλιτεχνική παρέμβαση, θα ξεφεύγει από την υποχρέωση της άδειας και θα το εκμεταλλεύεται εμπορικά, μιας και όπως λέει το άρθρο 20, θα πρόκειται για αποτύπωση, το διαβάζω ακριβώς, αυτή η παρέμβαση θα πρόκειται για αποτύπωση που έχει μεν ως αφετηρία την υφιστάμενη εικόνα του μνημείου, αλλά την υπερβαίνει δημιουργικά, προσθετικά, αφαιρετικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως με επιστημονική ερμηνεία, καλλιτεχνική δημιουργία ή φανταστική έμπνευση του δημιουργού. Έτσι, καθόλου δεν αποκλείεται, το περιμένουμε φυσικά, σύντομα, πολύ σύντομα, να δούμε σε διαφημίσεις τους κίονες του Παρθενώνα να παίρνουν τη μορφή μπουκαλιών αναψυκτικού ή μπύρας, και ίσως αυτό να είναι και το λιγότερο δηλαδή, και αυτό να θεωρείται πια και με τον νόμο, όπως διάβασα, οικαστική παρέμβαση ή δημιουργική παρέμβαση στην εικόνα του μνημείου. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λέει η κυβέρνηση, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ελάτε για business με τα μνημεία μας. Σας απαλλάσσουμε από την περιττή γραφειοκρατία της προστασίας αυτών των μνημείων. Εκμεταλλευτείτε εμπορικά για τα κέρδη σας όλον τον απέραντο αρχαιολογικό πλούτο της χώρας μας. Δεν το καταψηφίζουμε απλώς αυτό το άρθρο, το καταγγέλουμε. Εκάς η βέβηλη, κυρία Υπουργέ. Θα μπορούσε, κλείνοντας, το Ακροπόλ να γίνει πράγματι ένας κόμβος πολιτιστικής δημιουργικότητας, ανταλλαγής, επικοινωνίας, ενίσχυσης και προβολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανταυτού, θεσμοθετείται ένα διευθυντήριο για τη διαχείριση χρημάτων του πολιτισμού με κριτήρια εμπορευματικά, εγκλωβισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας τελικά στα όρια της πολιτικής σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά καταψηφίζουμε επί της αρχής
και τα περισσότερα από τα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ.